πρώτη αποτίμηση. Και αν μπορεί να εγγυηθεί το ίδιο πράγμα, Νίκο. Τα σχόλιά μου θα γίνουν στη λογική ότι είναι η κατάταξη των κομμάτων αυτή που λέτε. Ναι. Έτσι, δηλαδή, αν κατά τη διάρκεια τη βραδιά. Εγώ δεν το λέω, ο κύριο Μαύρο. Ναι, ναι, λέω που λένε οι δημοσκόπηροι μέσα στο. Αν η πορεία τη βραδιά φέρει άλλη κατάταξη, προφανώ δεν ισχύουν τα σχόλια που θα κάνουν. Έτσι. Το λέω για να είναι κατεγραμμένο που μου λένε ναι, μετά, ναι. Αλλά λέει ο ίδιο. Λοιπόν, α πούμε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πετύχει μία νίκη με μία διαφορά 2-3 μονάδων. Γιατί γίνανε αυτέ οι εκλογέ, κύριε Χατζηνικολάου? Γιατί γίνανε? Και αυτό. Εμείς λέγαμε. Για να πετύχει τη νίκη των 2-3 μονάδων. Με νίκη 2-3 μονάδων θα κάνει η κυβέρνηση του Πασόκ και το ποτάμι. Με αυτού πρέπει να κάνει κυβέρνηση. Μπορεί να την κάνει και στην προηγούμενη Βουλή χωρίς εκλογές. Μπορεί να με ποιον θα κάνει. Άντε να κάνει με του Ανέλ και το Λεβέντη. Μπορεί να κάνει και αυτή η κυβέρνηση. Με τον Ανέλ και το Λεβέντη. Okay. Μπορεί ναι, να γίνει και αυτό. Μέχρι τώρα λέγατε ότι με δεδομένο ότι βγήκε 62% όχι στο δημοψήφισμα, δεν έχει λαϊκή έγκριση για την επιλογή του να προχωρήσει το τρίτο μνημόνιο. Τώρα αυτό δεν μπορείτε να το πείτε ξανά. Το καθάρισε δηλαδή. Εμείς λέγαμε προεκλογικά. Δεν χρειάζονταν να κάνει αυτές τις εκλογές. Γιατί ο κ. Χρυσόγονος, αν θυμάστε, πριν 10 λεπτά, είπε εδώ κάτι πολύ σωστό. Είπε ότι ουδέποτε στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Να σας πω κάτι. Ναι, αλλά αφήστε να το πω. Όχι, θα σας διακόψω. Για να σας βοηθήσω ναι. Να βγάλετε λίγο ατμό από τα αυτιά. Δεν βγάζω. Λοιπόν, πάντως αυτοί καταφέραν να ψηφίσουν μνημόνιο, να υπογράψουν μνημόνιο. Και από ό,τι φαίνεται κερδίζουν τις εκλογές. Θα σας απαντήσω. Εσείς πώς καταφέρατε την προηγούμενη φορά? Δεν έτσι. Και να πάτε καλά. Και να μειώσετε τα ελλείμματα. Και να κάνετε πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι, ναι. Και λοιπά. Και στο τέλος, θα με συγχωρήσετε για τη λέξη, αλλά θα την πω όπως τη λέει ο λαός, ναι. Κατά το ταβανόσο του Μαύρου, να τα σκατώσετε. Να απαντήσω. Πώς το καταφέρατε? Να απαντήσω. Ο Γιώργος Παπανδρέου, κύριε Χατζηνικολάου, ναι. Ψήφισε το μνημόνιο 6 Μαΐου του 10 και το Νοέμβριο του 10 κέρδισε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω, μόνο εσείς δεν έχετε καταφέρει. Μα η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και ο Παπανδρέου το κατάφερε. Έκανε εκλογές σε 6 μήνες. Η Νέα Δημοκρατία έκανε εκλογές σε 2,5 χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ενδιαφέρεται και για τη χώρα. Όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή ενδιαφέρεται μόνο για τις καρέκλες τους. Αυτή είναι η διαφορά και η απάντησή μου. Επομένως λέτε ότι ο χρόνος. Να το απαντήσω λίγο. Ο χρόνος σας έφυγε. Να το απαντήσω. Ο κύριος Χρυσόγονος πριν, ΣΥΡΙΖΑ ο άνθρωπος, είπε κάτι που το παράσταται πολύ έτσι εύκολα. Είπε στα 180 χρόνια κοινοβουλευτικής ιστορίας στην Ελλάδα, 4 φορές έχουν γίνει εκλογές εντός του έτους και έτσι έχει κερδίσει το πρώτο κόμμα και τις 4 με μεγαλύτερη διαφορά τις πρώτες. Και μάλιστα είπε αυτός είναι και ο πήχης του ΣΥΡΙΖΑ. Με πόσο κέρδισε τις εκλογές τον Ιανουάριο ΣΥΡΙΖΑ? Με 8,5 μονάδες διαφορά. Άρα ο κύριος Χρυσόγονος και η πολιτική ιστορία της χώρας έχει βάλει τον πήχη, κύριε Χατζηνικολάου, σε 8,5 μονάδες διαφορά. Αν η διαφορά είναι 3, άλλοι τα σκάτωσαν. Με συγχωρείτε, λέγεται για τη φράση, για το κλείσουμε. Για να μιλάμε τώρα λίγο σοβαρά. Λοιπόν, δεν έχει υπάρξει. Στατιστικά και ιστορικά. Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία ανθρώπινη. Με συγχωρείτε που σας ταράζω, αλλά υπήρξε και μια διάσπαση. Αντιθέτως. Εδώ υπήρξε και μια διάσπαση. Αντιθέτως. Έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως. Δημιούργησε ένα νέο κόμμα. Αντιθέτως θα σας πω ότι ήμουν σε αυτό το πάνελ εδώ πάλι στο exit poll, στο δημοψήφισμα, δεν έχουν περάσει 2 μήνες, που περίπου προαναγγέλλεται σε όλα τα πάνελ η ολοκληρωτική συντριβή και διάλυση της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάγανε για διαφορές 19 και 20 μονάδες, 18 μονάδες και ό,τι άλλο. Αυτό ανάψτε μια λαμπάδα, είσαι με τον boy του Μεϊμαράκη. Ανάψτε μια λαμπάδα, διότι από ό,τι φαίνεται αυτός καθάρισε. Πηγαίνατε. Ο Μεϊμαράκης έκανε πολύ καλή δουλειά. Πηγαίνατε με 200 χιλιόμετρα για τον τοίχο. Και καθάρισε ο Μεϊμαράκης με τη λαϊκή του γλώσσα. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Με μια ειλικρίνεια που έχει. Αλλά ερχόμαστε τώρα στην ουσία. Να λέμε την αλήθεια. Συμφωνώ. Ερχόμαστε τώρα στην ουσία. Μεσαλίδικο κρίνεται αν κυβερνήσει. Όχι, εννοώ με τον τρόπο που μιλάει. Θέλω να πω κάτι. Ερχόμαστε στην ουσία. Η Ελλάδα πρέπει αύριο να έχει κυβέρνηση. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα που βλέπω, εγώ θα κάνω τους μεσόρους, δεν μπορώ να σχολιάσω αλλιώς. Θα το πω να είναι τελείως διαφορετικό. Άρα δεν μπορείτε να μας λέτε γιατί έγιναν εκλογές. Διότι μα είπατε ότι από 8,5 μονάδες η ψαλίδα έκλεισε. Δεν συζητάγαμε τις εκλογές. Άρα για εσάς καλά γίνανε λοιπόν εκλογές. Μα το θέμα είναι τι θα είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία ή θα είναι καλό για την Ελλάδα. Αυτό συζητάμε. Βεβαίως για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι πολύ καλό ακόμα και αυτό το αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει πάρει παραπάνω έδρες από ό,τι είχε. Και θα έχει ένα κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που μας κουνούσε το δάχτυλο και μας έλεγε να ζήσουμε 15-20 μονάδες και θα πούμε τώρα κάτω με τα αυτιά και πεσμένα. Για την Ελλάδα είναι καλό. Και συγκράτησε τις δυνάμεις του. Θα φανεί από την κυβέρνηση. Να τα λέμε όλα τώρα. Άρα, να επανέλθουμε. Εάν είναι αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα, αν είναι αυτό, θα το δούμε. Αν είναι αυτό το αποτέλεσμα, εγώ αυτή τη στιγμή με ρωτάτε ποια κυβέρνηση θα έχουμε αύριο, δεν ξέρω. Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα έχουμε.
Κύριε Χατζηνικολάου. Έτσι, τραγκάζουμε να πούμε την πόλη υποβολέα, παρακαλώ πολύ. Τι είπε πριν ο κύριο Τσακαλώτο στην πρωτολογία του, επιτέθηκε στο Πασόκ και στο ποτάμι. Ωραία. Με ποιον θα κυβερνήσει? Άμα δεν του αρέσει το Πασόκ, άμα δεν του αρέσει το ποτάμι, οι ΑΝΕΛ δεν του φτάνουν. Τι θα κάνουν, κύριε Τσακαλώτο, θα φέρνει ζωή λίγο δύσκολα. Γι' αυτό δυναμία πηγαίνατε. Άρα λοιπόν το πρόβλημα τώρα αρχίζει να γίνεται πρόβλημα της χώρας. Όχι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσαπανίδου. Τώρα, γιατί αν δεν έχουμε κυβέρνηση. Επειδή ορισμένοι δεν κατάλαβαν, το τα σκατώσατε, το είπα για τις προηγούμενες εκλογές. Ναι. Δεν το είπα για αυτές. Για τις εκλογές τις οποίες είχατε ψηφίσει. Εσείς. Εμείς. Εμένα με ενδιαφέρει πάλι. Εμείς πάντα βάζουμε τη χώρα πάνω από το κόμμα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Γεωργιάδη, αν εσείς είστε πρωτοκόμμα, σε πόσο καιρό θα ξαναπάτε τη χώρα σε εκλογές? Σε 4 χρόνια. Αυτό είναι εγγυημένο. Πόσα χρόνια είναι ωραία, 4 χρόνια. Με προγραμματική συμφωνία με τον Πασόκ και τον Ποτάμι, εγώ δεν του βρίζω όπως βλέπετε. Θα κάνω μια ωραία. Και στην προηγούμενη κυβέρνηση στα 2,5 πήγατε, δεν πήγατε. Λόγω προεδρική εκλογή, όχι ότι πέσαμε. Είχαμε 158 ψήφου στην τελευταία ψήφο εμπιστοσύνη. Μια χαρά σταθερή κυβέρνηση ήταν. Πολλοί λένε όμως ότι θα μπορούσατε την προεδρική εκλογή να την έχετε επιτύχει. Αυτό είναι 180 όμως, δεν είναι 151. Και σας σταμάτησαν όλα αυτά τα μέτρα που έχετε να πάρετε, θα έχει να πάρει και την κυβέρνηση τώρα. Λέγεται ενάρετη τετραετία στην πολιτική ορολογία. Δεν έχει τίποτα. Είναι καθαρή. Μέχρι το Μάιο του 19 δεν έχει ούτε περιφερειακές, ούτε δημοτικές, ούτε προεδρικές, τίποτα. Ούτε ευρωεκλογές. Τώρα στις Γαλοπούλες να κλείσω μόνο. Γιατί είναι στο Γαλό το σύστημα για την ταξική ψήφο. Και θέλω να το σχολιάσω αυτό. Το σέβομαι πολύ και το Τσακαλώτο. Και θεωρώ ότι και το καλοκαίρι στην κρίσιμη στιγμή έκανε και τη σωστή επιλογή. Και αυτό είναι στα σύν του. Αλλά μάλλον έχει μείνει στο παρελθόν. Τώρα μαζί γιατί το προβοκάρετε τον Μαζί είμαστε τώρα στο μνημόνιο. Δεν του κάνει καλό. Το δικό σας μπράβο δεν του κάνει καλό. Δεν πειράζει. Τώρα τι να γίνουμε, εδώ που φτάσαμε. Κύριε Τσακαλώτε, στο μνημόνιο παρέα είμαστε. Αφήστε τα ταξικότητα και τα αριστερά, τώρα αυτά είναι παρελθόν. Ξέρετε ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτή τη εκλογική αναμέτρηση? Ότι αν αφήσετε τις δυνάμεις του μνημονίου σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και αν βάλουμε αναγκαστικά και τον Καμένο και τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και τον Ποτάμι και τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ψηφίσαμε στη Βουλή το μνημόνιο, για πρώτη φορά από το 10 το μνημόνιο έχει 80-85%. Αυτό είναι ένα σύν για την ελληνική κοινωνία. Πάντως εδώ σα θυμίζω. Θα δούμε τα αποτελέσματα στο Κερατσίνη και στη Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη και θα καταλάβετε τι γίνεται. Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, εδώ σα θυμίζουν πολλοί φίλοι στο Twitter ότι και τον Ιούνιο του 2012 έγιναν επαναληπτικές εκλογές, ενώ κυβέρνηση Νοδού Πασόκ Δημάρ μπορούσε να βγει από τις εκλογές του Μαΐου. Μα δεν χρειάζονταν οι εκλογές του Ιουνίου. Τότε η Νέα Δημοκρατία είχε προτείνει στον κύριο Κουβέλη να γίνει πρωθυπουργό, όπως θυμάστε. Ο κύριος Κουβέλης δεν δέχτηκε. Δεν θυμάστε που είχαμε πει να γίνει πρωθυπουργό ο Κουβέλης και είπε ο Κουβέλης όχι. Του είχατε προτείνει. Φυσικά. Και είπε όχι. Εμείς και πρωθυπουργό τον προτείναμε και πρόεδρο. Δεν ήθελε ο άνθρωπος. Ήθελε να κάτσει σπίτι. Τι να κάνουμε.